Απόψε βρισκόμαστε σε άλλο ένα action για να δούμε τι γίνεται όταν σβήνουν τα φώτα στο θέατρο Πειραιώς 131. Για πάμε τώρα μέχρι τη σκηνή για να δούμε τι έχουν να μας πουν και οι ηθοποιοί. Είναι η Lady Wickenham, ιδιοκτήτρια με το σύζυγό της και το γιο της αυτού του σπιτιού. Μόνιμος κάτοικος είναι και η Μιμόζα, η καμαριέρα μας. Και περιμένουμε να περάσουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο με καλεσμένους φίλους. Μέσα σε όλους τους καλεσμένους μας εμφανίζονται απρόπτα και απρόσκλητοι δύο αστυνομικοί. Ένας επιθεωρητής και η βοηθός του. Γιατί έχουν ειδοποιηθεί από ένα σημείωμα που λέει πως κάτι περίεργο θα γίνει σε αυτό το σπίτι. Αρχίζουμε και ψαχνόμαστε όλοι μεταξύ μας να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει και σιγά σιγά εξελίσσεται η ιστορία, φόνοι γίνονται, φόνοι δεν γίνονται, έρωτες αποκαλύπτονται, γενικώς υπάρχει ένα μυστήριο και όλο αυτό ειδωμένο με πάρα πολύ χιουμοριστική διάθεση, γιατί όλα αυτά πράγματα μας συμβούν στην πραγματικότητα, μόνο καλά δεν είναι, αλλά όταν έχεις τη διάθεση του συγγραφέα, του σκηνοθέτη και των ηθοποιών των συγκεκριμένων που είναι ένας χειρότερος από τον άλλον, μόνο κωμωδία είναι. Είναι ένα λίγο μπούφος επιθεωρητής, είναι ένας μπουφόνος επιθεωρητής, έχει την πλάκα του. Έχει την πλάκα του γιατί είναι λίγο αφελής, είναι όπως λέει πολύ, πολύ σωστά η αρχιφύλακα Στέντελ που είναι η πραγματική detective, που λέει ότι βλέπει τη λεπτομέρεια αλλά χάνει την ουσία. Και έτσι λοιπόν έχει όλη αυτή τη διάθεση την καλή να λύσει το μυστήριο, αλλά δεν έχει την αρχιφύλακά του, τη Θρίδλ, τη Μαρία την Κωνσταντάκη δηλαδή, δεν θα κάναμε δουλειά. Λοιπόν, Στεφανία, για τον ρόλο μου στην παράσταση, είμαι η αρχιφύλακας Άλμα Θρίδλ. Έχω προϊστάμενό μου τον Μπέντζαμιν Μπράντοκ, που υποδίεται τον επιθεωρητή, που τον υποδίεται ο Κρατέρος ο Κατσούλης. Είμαι έτσι ο αφανής ήρωας με την έννοια ότι φαίνομαι πολύ ηρεμή δύναμη και λίγο ότι δεν το έχω, αλλά τελικά παίζω πολύ ρόλο κλειδί κατά τη διάρκεια του έργου. Ο Γάλλος έχει την διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Είναι καλεσμένος σε αυτό το σπίτι που γίνονται οι δύο φόνοι. Είμαι κι εγώ ένας υποψηφίος θήτης και συμμετέχω σε όλο αυτό το παιχνίδι που κάνουμε με τους θεατές και όλα μαζί τα παιδιά κάθε βράδυ και το διασκεδάζω κι εγώ πάρα πολύ επί σκηνής. Πανούργα δεν είναι, απλά θεωρώ ότι κοιτάει λίγο το συμφέρον της και βρίσκει έναν πανούργο άντρα. Και κάπως συνδυάζονται τα δύο πονηρά μυαλά και βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Κάθε γυναίκα είναι πονηρή, αλλά οι περισσότερες, όχι, μάλλον κάποιες το εξασκούν, κάποιες άλλες όχι, καταλαβαίνετε. Εντάξει. Ναι, θα αρχίσετε την ανάπτυξη τώρα αμέσως. Σιγά, στη βράση κολλάει το σύνταγμα. Μα εμείς δεν έχουμε ούτε βράση ούτε σύνταγμα. Ό,τι έχουμε. Νεκρό έχουμε. Έχετε δίκιο που δεν θέλει πάμε. Να τους φωνάξουμε τώρα. Πώς φέρουμε. Θα κάνει ο μέγας αστυνομικός εν δράση. Το πιστεύεις αυτό, ε? Θα παγώσω το αίμα κάθε νόχου. Ξέρω, τον αγκρέμω εγώ. Πολύ ωραία, θα περάσουμε. Εγώ είμαι η Μιμόζα, καμαριέρα στο σπίτι των Wickenham. Ελαθώ κορίτσι, από την Τζαμάικα. Γίνομαι λίγο άλλο χρώμα στην παράσταση. Η οποία ευθύνεται για διάφορα πράγματα που συμβαίνουν μέσα σε αυτό το σπίτι, αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που διαδραματίζεται το έργο. Ο ρόλος μου, κάνω τον Algernon Wickenham ή αλλιώς Algy. Είμαι ο γιος του Λόρδου Clive. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι το σπίτι μου. Είμαι ένα παιδί που παίζω τένις. Έχω αραβωνιαστεί και πάω για γάμο με την Bibi Cavendish, τη γνωστή σχεδιάστρια μόδας όπου είναι η Πινελόπη Πλάκα. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, γιατί για όποιον θέλει να έρθει να δει την παράσταση είναι λίγο ανοιγματικός ο ρόλος. Ουσιαστικά με το που πρωτοεμφανίζομαι στη σκηνή,
δεν ξέρουμε καθόλου τι συμβαίνει με αυτή την κοπέλα, γιατί βρίσκεται με ένα μαχαίρι πάνω από το πτώμα. Αλλά μετά αυτό μπορεί να αλλάξει λίγο την ιστορία, οπότε δεν θέλω να πω πολλά. Θα ήθελα λοιπόν να σου πω για ορισμένα πράγματα που έγιναν πολύ πριν το έγκλημα. Το έγκλημα, ναι! Έχει βγει 13 τι σε διαδράσει να πυροβολήσει όποιον με ξαναδιακόψει. Δεν έχω πρόβλημα. Ωραία, πάμε το δικό μου. Συνεχίζω. Και όποιον με διακόψει θα φωνάξω. Πι! Κατάλαβε. Όλο το σκλάβι ήταν. Αντικειμενικό αντιπαθή. Παρ' όλα αυτά, όλοι σα εδώ μέσα ο καθένα για δικού λόγου τον μισούσε. Δύσκολο ήταν βασικά το ότι είμαστε 11 άνθρωποι και πρέπει να έχουμε το νου μας και οι 11 σε περίπτωση που γίνει λάθος να καταφέρουμε να τον παλώσουμε. Είναι η πρώτη μου παράσταση, είναι η πρώτη μου δουλειά, οπότε δύσκολος από την άποψη ότι έρχομαι πρώτη φορά σε επαφή με κάτι που είναι λίγο στη θεωρία μέχρι στιγμής, ήταν. Στη θεωρία μέχρι στιγμή. Αυτό. Με κάποιους γνωριζόμενο και από πριν, με το σκηνοθέτη την πρώτη φορά που δουλεύουμε, ο Βασίλης με επέλεξε. Οπότε είχα μεγάλη χαρά που με επέλεξε ο Βασίλης να είμαι εδώ και για αυτό που με έδωσε να κάνω. Δεν υπάρχει, νομίζω, τέτοια κωμωδία, γιατί είναι μια κωμωδία δράσης μυστηρίου, εγκλημάτων, είναι λίγο αστυνομική. Φέτος δεν υπάρχει τέτοια κωμωδία, γιατί υπάρχει αστυνομική, αλλά είναι προς το δράμα. Οπότε αυτό νομίζω είναι που το κάνει να ξεχωρίζει. Είμαστε σε κοντινές ηλικίες οι περισσότεροι, οπότε γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια και έχουμε ίδιους κωδικούς. Κοίτα να δεις, εγώ δεν έχω ξαναπαίξει κάτι τόσο ομαδικό που να είμαι συνέχεια επί σκηνής και να είμαστε τόσο. Γιατί είμαστε όλοι επί σκηνής. Νομίζω δηλαδή ότι είναι μια παράσταση που έχει 11 πρωταγωνιστές. Γιατί είσαι πάνω στη σκηνή όλη την ώρα ταυτόχρονα και ξέρεις, και γι' αυτό νομίζω αυτό είναι και το ωραίο της παράστασης. Γιατί πες δεν σ' αρέσει Κωνσταντάκη και δεν παίζει καλά. Βλέπεις τον άλλον παραδίπλα που παίζει καλύτερα. Οπότε είναι δύσκολο στο να τη συντονιστούν 12-11 άτομα επί σκηνής και να έχουν μια κοινή ενέργεια. Να μην θαμπώνει ο ένας, ας πούμε, την ιστορία του άλλου, δηλαδή ξέρεις, να μην κάνεις ψηλή βροχή. Δηλαδή, ο καθένας να διεκδικεί το δικό του το χώρο και ταυτόχρονα να αναδεικνύεται η παράσταση και το νόημα της παράστασης. Αυτό είναι το ραβδάκι του Θωμόπουλου. Δεν είναι δικό μας. Εντάξει, εμείς κάναμε αρκετές πρόβες για να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Αλλά είναι η ματιά του σκηνοθέτη. Δηλαδή, αυτό είναι καθαρά δικό του επίτευγμα και νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλά. Ο σκηνοθέτης είναι πολύ σημαντικός. Ο Βασίλης για μένα προσωπικά είναι οικογένεια, όπως και για πολλούς άλλους εδώ μέσα. Τον αγαπώ πολύ, τον εμπιστεύομαι πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην ομάδα του. Οι σκηνές των δύο φώνων σίγουρα είναι πιο δυνατές και η σκηνή της λύσης του μυστηρίου. Και αυτό που σκέφτηκε ο Βασίλης και έχει βάλει αυτό το τρικάκι, το οποίο δεν θα το πω τώρα για να το δουν οι θεατές, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ιδιαιτερότητα είναι μόνο ότι κάνω μια γυναίκα από μια άλλη χώρα, από την Τζαμάικα, που η οποία είναι με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δέχεται ένα bullying μέσα στο σπίτι, αλλά και εκείνη κάνει το ανάλογο. Μην φανταστείτε, δεν είναι αθώα καθόλου, ίσα ίσα. Πήγε να πει από αυτό και πάλι με ρόδο σκλάβι. Φέρθηκε παράξενα. Πήγε ο ίδιος και τη έφτιαξε κοκτέιλ. Άλλο τρίμα. Ο άνθρωπος που έβαζε άλλους φως και αυτούς ήρθε από αλήθεια. Τι κάνει αυτός. Πάει και κλείνει μόνος του την μπαλκονόπορτα. Τα ξεσπάει κατά τη γύρα και δεν φωνάζει τη μιμόσα. Όλες αυτές οι κινήσεις είναι πολύ περίεργες. Βασίλης Θωμόπουλος, αγαπημένος πολύ. Πολλά χρόνια. Φίλος συνεργάτης. Καταρχήν οι μισοί ήμασταν χρόνια μαζί. Και φίλοι και συνάδελφοι, και με τους άλλους που δεν ήμασταν συνάδελφοι, που δεν ήμασταν φίλοι, συγγνώμη, είναι συνάδελφοι που εγώ εκτιμώ πολύ, όπως είναι ο Βασίλης ο Εφταξόπουλος, που είναι η Τζέννη Διαγούπη, που δεν είχαμε φιλική σχέση με την έννοια της τριβής και της καθημερινής επαφής, της συχνής επαφής, αλλά ήταν ευχής έργων που συνεργαστήκαμε. Κοίτα, τους περισσότερους τους ήξερα. Τους πιο πολλούς τους ήξερα. Οπότε περνάμε πολύ ωραία, όπως και το Θωμόπουλο τον ήξερα. Ήταν πολύ ωραία. Είναι λίγο σαν πενταήμερη. Γιατί υπάρχει πάλι αυτό που σου είπα με τα 11 άτομα. Δεν θες τον έναν, πας στον άλλον. υπάρχει αυτή η ποικιλία. Δεν βαριέσαι ποτέ. Δεν σαν τα άλλα τα εργάκια τώρα που είναι 2-3 άνθρωποι και πρέπει να βλέπεις τα μούτα του ενός από το πρωί μέχρι το βράδυ. 11 άτομα υπάρχουν ποικιλία. Αν και θέλω να σου πω ότι όλοι μαζεύονται στο καμαρίνι το δικό μου με τη στούμασά του. Εκεί γίνεται το μεγάλο το κονέ, αλλά νομίζω επειδή υπάρχει κρεβάτι. Όχι για κανένα λόγο. Πολύ ρόλο είναι δύσκολο γιατί είναι ένας άλλος άνθρωπος. Η προσέγγιση πάντα έχει ένα βαθμό δυσκολίας και ένα βαθμό ευκολίας. Η κωμωδία. Η κωμωδία είναι πολύ πιο δύσκολο πράγμα. Είναι πολύ εύκολο να συγκινήσεις κάποιον. Πολύ εύκολο. Με την αλήθεια γίνεται εύκολο. Αλλά επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος ευσυγκίνητος έτσι κι αλλιώς και τα παίρνω όλα πολύ προσωπικά τα συναισθηματικά, δηλαδή βαλαντώνω, θεωρώ πιο εύκολο σε μένα να ξεκλειδώσω πράγματα συναισθηματικά. Και κατ' επέκταση
να συγκινήσω, αν θες, και το θεατή ή τον τηλεθεατή. Η κωμωδία έχει ένα βαθμό δυσκολίες, γιατί μπορεί να γίνει πάρα πολύ γελίο, εάν τα πράγματα δεν κρατηθούν σε ευαίσθητες ισορροπίες. Γιατί αν το τσιμπήσεις πιο δραματικά, δεν θα είναι πια κωμικό. Εάν το παρατσιμπήσεις, θα γίνει γελίο. Και γενικώς θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο να κάνεις κάποιον να γελάσει από το να τον κάνεις να κλάψει. Ναι, ναι, έχει έναν ενδιαφέρον συνδυασμό. Είναι μια αστυνομική κωμωδία. Δηλαδή, ναι, μεν είναι κωμωδία, αλλά υπάρχει η πλοκή, η αστυνομική, που μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει γιατί είναι πραγματική. Δηλαδή, όντως ψάχνει ο επιθεωρητής με την αρχιφύλακά του να βρούνε τι έχει συμβεί. Και όντως τελικά το βρίσκουν. Οπότε είναι σε δύο επίπεδα τουλάχιστον. Είναι το αστυνομικό κομμάτι του μυστηρίου που έχει ένα suspense και είναι και η κωμωδία.